Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τα γενέθλιά μου. Να το επαναλάβουμε. Αμέ, του χρόνου το ξαναέχω. Εννοώ ένα γεύμα οι δυο μας αυτή τη φορά. Και να με σερβίρουν, όχι να σερβίρω. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Παπαδάτου. Μαρίνα Καστανά λέγομαι. Από την εκπομπή της Έλλης Καλαφάτη. Τι κάνετε? Βγάζω φλάς. Ωραία. Ξέρετε, κύριε Καλαφάτη, θα ήθελε να σας κάνει το πορτρέτο. Αμέ, να μου το κάνει. Ζωγραφίζει καλά? Όχι, εννοώ να σας καλέσουμε στην εκπομπή. Α, τέτοιο πορτρέτο θέλει να μου κάνει. Ναι. Να μιλήσουμε για τη δουλειά σας. Δεν έχω. Για την τηλεόραση. Έχω, αλλά δεν βλέπω. Για τον έρωτα. Δεν το βλέπω να έχω. Μάλιστα. Εσείς γιατί θα θέλατε να μιλήσετε? Με την κυρία Καλαφάτη για τίποτα. Γενικά όμως, αφού με ρωτάτε, τελευταίο το θέμα που με απασχολεί είναι ότι πρέπει να αλλάξω τέντες. Θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό? Αυτό λέω κι εγώ. Αντίο σας. Δεν ήσουν και πολύ ευγενική. Η κοπέλα τη δουλειά της κάνει. Η κοπέλα την περασμένη εβδομάδα είπε στην τηλεόραση ότι ο Μάνος με χώρισε και γλίτωσε και ότι ντύνομαι σαν καρναβάλι. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά ευγενική. Έτσι όπως το θέτεις. Δεν το θέτω εγώ. Έτσι είναι. Σου ζητώ συγγνώμη που ήμουν αγενής μαζί σου, δεν θα το επαναλάβω. Αλλά παρόλο που σε ευχαριστώ πραγματικά για την έκπληξη στα γενέθλιά μου, η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να το επαναλάβουμε. Θα σε πάω μέχρι το μετρό. Άντε βρε Στάλο που είσαι, είχαμε πει στις 10 και η ώρα είναι... Νίκη, Νίκη, sorry κορή που άργησα, λόγω amazing news! Βρήκα δουλειά! Μπράβο! Τι τυχερή που είσαι, εγώ ψάχνω τόσο καιρό και δεν βρίσκω τίποτα. Τι δουλειά βρήκες? Αλλά ήταν η πρώτη μέρα και ήμουν λίγο stressed. Αύριο θα λυθώ. Μήπως να με λυθείς? Μήπως καλύτερα να είσαι δεμένη? Όχι, όχι, θα λυθώ. Τον ξέρεις αυτόν? Έχει ένα βουλκανιζατέρ στη γειτονιά μας. Και πουλάει και κάτι μηχανάκια. Ναι, αλήθεια λέει. Κάνετε παρέα? Όχι. Μεγάλος είναι αυτός. Κάνεις παρέα με τόσο μεγάλος? Κυρία μου, αφήστε το μικρό να μιλήσει και μην ανησυχείτε. Δεν κατηγορείται για κάτι. Τη βοήθειά του χρειαζόμαστε, γι' αυτό τον καλέσαμε εδώ. Ναι, ναι, συγγνώμη. Πες Παντελή μου στον κύριο αστυνομικό, τι ξέρεις? Είχα πάει στο μαγαζί του, κάνα 2 φορές, για να δω τα μηχανάκια. Και μου είχε πει ότι αν ήθελα να αγοράσω ένα θα μου έκανε καλύτερη τιμή. Και αυτά. Τι τύπο σου φαίνεται πως είναι? Ξέρω εγώ. Καλός. Κανονικός άνθρωπος μου φαίνεται. Πέρσι είχε χτυπήσει κάποιον έξω από το μαγαζί του. Το θυμάσαι το περιστατικό? Όχι. Μήπως δεν είναι και τόσο καλός άνθρωπος όσο φαίνεται? Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνω παρέα. Δεν είναι φίλος μου. Αυτόν εδώ. Τον έχεις δει ποτέ? Όχι. Μήπως τον έχεις δει στη γειτονιά να μιλάει με τον άλλον, να περνάει έξω από το μαγαζί? Δεν τον έχω δει ποτέ. Είσαι σίγουρος? Ναι. Πώς είναι τώρα αυτός ο άνθρωπος, είναι καλά? Υπέκυψε στα τραύματά του πριν από λίγες μέρες. Ναι, μην σας κουράσουμε άλλο. Εάν χρειαστούμε κάτι, θα σας ξαναενοχλήσουμε. Γεια σας. Δεν νομίζω να ξέρει τίποτα μικρός. Λες, ε? Ναι. Είμαι σίγουρος. Μικρέ. Πάμε.
Δεν θέλω να ξαναπάω στο μαγαζί αυτού του ανθρώπου. Ένα μηχανάκι θέλω να πάρω. Γιατί αυτό που έχεις τι έχει? Δεν τραβάει. Ωραία. Θα σου πάρω εγώ ένα που να τραβάει, αλλά στο μαγαζί του δεν θα ξαναπάς. Τι δουλειά έχεις εσύ με έναν τύπο που τον ψάχνει η αστυνομία που δέρνει κόσμο? Σου είπα, πήγα να δω τα μηχανάκια. Εμένα δεν μου έκανε και τίποτα έτσι κι αλλιώς. Αγόρι μου, τους ανθρώπους θα τους κρίνεις όχι από το πώς φέρονται σε σένα, αλλά από το πώς φέρονται στους άλλους. Όταν ήσουν μικρός, μαγκάλιαζες τόσο σφιχτά μέχρι που σου έλεγα πονάω. Και τότε τρόμαζες και μ' άφηνες, θυμάσαι? Τότε ήταν αλλιώς. Το ξέρω. Μακάρι να μαγκάλιαζες ξανά όπως τότε. Γιατί τώρα που δεν μαγκαλιάζεις, πονάω ακόμα περισσότερο. Μπορώ να έχω λίγο νερό? Εννοούσα να το πιω. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Αχ, σας έκανα μούσκεμα. Ναι, το πρόσεξα. Τι έγινε? Κύριε Δημήτρη, τα έκανα μούσκεμα. Δηλαδή? Δεν έχει δηλαδή. Κυριολεκτικά και με τα πόηκα τα έκανα μούσκεμα. Δεν πειράζει, νερό είναι. Φέρε μια πετσέτα στον κύριο αμέσως. Χίλια συγγνώμη. Εδώ απέναντι μένετε, ε. Σας έχω δει. Και εμείς χθες ανοίξαμε. Ναι, το ξέρω. Και καλές δουλειές, το κάνατε πολύ ωραία. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Μακάρι να είναι γούρικο το σημερινό και για εσάς και για εμάς. Γιατί ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, σε αυτό το μαγαζί το βάλαμε. Χωρίς την πετσέτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και το καφεδάκι φυσικά είναι κερασμένο. Αρκεί να μας υποσχεθείτε ότι θα μας ξανάρθετε. Θα φέρω και ένα διάβροχο για καλό και για κακό. Και θα ξανάρθω. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Είμαι ικανοποιημένος από την εξέλιξή σας. Στέκεστε πολύ σωστά πάνω στον πάγο, αλλά στο Κέλινγκ δεν κερδίζει αυτός που ισορροπεί καλύτερα, αλλά αυτός που έχει μυαλό και στρατηγική. Γι' αυτό άλλωστε και το λέμε σκάκι στον πάγο. Από σήμερα ξεκινάμε να μιλάμε ουσιαστικά για τη στρατηγική στο Κέλινγκ, η οποία μπορεί να είναι είτε αμυντική είτε επιθετική. Για να δούμε λοιπόν αν μπορείτε να τις ξεχωρίσετε. Ας πούμε λοιπόν ότι η κόκκινη ομάδα παίζει πρώτη και βάζει μία πέτρα μέσα στο σπίτι. Η κίτρινη τη χτυπάει. Και βγαίνουν έξω και οι δύο αμέσως. Αφού είπαμε ότι στις δύο πρώτες βολές δεν επιτρέπεται να βγάλουμε έξω την πέτρα του αντιπάλου. Αν είναι φύλακας εκτός σπιτιού, δεν επιτρέπεται. Αν είναι μέσα στο σπίτι, μπορείς. Ακριβώς. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η κόκκινη βάζει ξανά μία πέτρα στο σπίτι. Η κίτρινη τη χτυπάει, τη βγάζει έξω. Η κίτρινη μένει μέσα. Και στην επόμενη βολή, η κόκκινη τη χτυπάει και τη βγάζει έξω. Και κάπως έτσι συνεχίζεται όλο το end. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι τώρα. Εδώ η κόκκινη βάζει μία πέτρα μέσα στο σπίτι. Και το ίδιο κάνει και η κίτρινη από την άλλη μεριά. Η κόκκινη βάζει ένα φύλακα εδώ ψηλά. Ένα φύλακα και για την κίτρινη κάπου εδώ. Δεν διώχνουν τις πέτρες που είναι μέσα? Όχι. Μετά η κόκκινη έρχεται και κάνει φρίζ εδώ. Κολλάει δηλαδή την πέτρα της στην αντίπαλη, αλλά σε καλύτερο σημείο. Πάλι δεν τη χτυπάει δηλαδή. Ακριβώς. Η κίτρινη βάζει μία πέτρα στο σπίτι. Μία για την κόκκινη εδώ. Ένας φύλακας κάπου εδώ και κάπως έτσι συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Δεν χρειάζεται να δούμε το φινάλε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αμυντικό και ποιο είναι το επιθετικό παιχνίδι. Θέλει και ερώτημα. Επιθετικό είναι το προηγούμενο, αυτό που χτυπάμε την πέτα του αντιπάλου, που του κάνουμε επίθεση. Ενώ αυτό που δεν χτυπάει κανείς κανέναν είναι το αμυντικό. Συμφωνείτε όλες? Μάλιστα. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά το επιθετικό παιχνίδι είναι αυτό. Όπου οι δύο ομάδες βάζουν συνέχεια πέτρες μέσα στο σπίτι, τοποθετούν και φύλακες για να τις κρατήσουν μέσα και στο τέλος του παιχνιδιού η ομάδα που θα κερδίσει μπορεί να πάρει 3, 4 ή 5 πόντους. Και αυτή που θα χάσει βέβαια με 5 πόντους, αλλά ρισκάρει και επιτίθεται. Ενώ εδώ αμήνονται και οι δύο. Διώχνουν τις πέτρες, δεν ρισκάρουν να τις αφήσουν μέσα. Και έτσι στο τέλος, το πολύ πολύ, να μείνει μία πέτρα και η ομάδα που θα κερδίσει να κερδίσει με ένα πόντο μόνο. Δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Συγγνώμη. Τι θα φορούμε? Αυτό σε νοιάζει, μωρέ στάλο? Δεν βλέπεις εδώ που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα? Γι' αυτό ρωτώ. Ένα κατάλαβα που είναι κατάλαβα. Θα πάω και ξεβράκω τι στου αγώνε. Hello, πρέπει να ράψουμε φόρμες, να γράφουν πάνω του Cyprus. Greece. Ναι, whatever. Ποιο θα το κανονίσει? Μην ανησυχεί, τα κατάλαβα όλα. Θέλετε ρούχα φθηνά για να πάτε να παίξετε του αγώνε? Τι είπα εγώ φθηνά? Αυτό το λέω εγώ. Ο παλιό που έχει εδώ τη βιοτεχνία είναι αδερφό. Ποιανού? Εννοώ πολύ δικό μου άνθρωπο. Έχει σκαρώσει μια μπίζνα και έχει χεστεί στο τάλιρο γιατί είναι ικανό παλικάρι. Τρέμω να ρωτήσω τι ικανότητα έχει. Εγώ έχω μέσα στο Υπουργείο τον Κίμωνα, αδερφό. Πολλά αδέρφια μαζεύεστε σαφέτα, σαν του Ντάλτονς. Ο Κίμωνας μπορεί να μα κόψει στη ζούλα.
επιχορήγηση για ρούχα και παπούτσια από 15.000 ευρώ. Δίνουμε τα 2.000 στον Παναγιώτη που θα μας φτιάξει τις εικονοσίες. Δίνουμε τα άλλα 3 στον Κίμωνα που θα μας κάνει την εξυπηρέτηση. Γιατί είναι και αδερφός. Ανάγια σου και κρατάμε τα άλλα 10. Μισά-μισά. Η Μαρολόγη. Κράτα εσύ τα 4, με πειράζει. Για τις βενζίνες σου. Στο φάλι ρωμένο σαφέτα, όχι στη Σεούλ. Καλά και για αυτή τη μοιρασιά. Δεν θα το συζητήσω. Και τι φορεσιές θα φτιάξει ο αδερφός Παναγιώτης. Εγώ δεν βλέπω αθλητικά, μόνο σε Αντώνια βλέπω. Έχει κάνει σου λέω καταπληκτική δουλειά. Και λεμπίες κάνει ο άνθρωπος. Και τη στέλνει στα Εμμυράτα. Οι Άραβες, ό,τι του στέλνουν από την Ευρώπη, σαν τα περιστέρια πέφτουν πάνω. Όχι, ρε κορίτσι μου, θα του πούμε λίγο, να τη στενέψει, λίγο, να τη σκοντίνει. Άρα να το σέρκετε. Παναγιώτη, θέλω μια μεγάλη χάρη. Θέλω να μου φτιάξει 4 στολές για τα κορίτσια. Σαφέτα, αν δεν φύγουμε από εδώ τώρα, θα πω στη γυναίκα σου ότι σε πείσαμε την Πέπη. Παναγιώτη, δεν θέλω τίποτα. Έτσι θα πλάνα εδώ για τη αδερφό σα και να σου πω και μια καλησπέρα. Όλα άσπρα. Πάμε. Καλησπέρα. Μα κυρία Ελίζα, πώς θα πω στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος. Το ξέρω, Πέπη μου, αλλά καταστράφηκε το εργοστάσιο από όπου προμηθευόμαστε τόσα προϊόντα. Δεν πρέπει να πάει κάποιος να δει τι έγινε. Η πρωινή πτήση είναι στις 4:30. Όχι, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω. Βλέπεις τι άνθρωπος είμαι. Θα σου κλείσω με τη μεσημβρινή. Χρειάζομαι τα αρχεία σχετικά με τις επιχορηγήσεις που λάβατε ως Ομοσπονδία. Ήταν στο γραφείο του Κυριάκου. Δυστυχώς καταστράφηκαν με την πυρκαγιά. Όχι! Τα έχω κι εγώ σασμένα στο δικό μου υπολογιστή. Πρέπει καταλαβαίνεις ότι μετά από αυτό θα φύγεις με την πτήση των 4:30. 114.000 ευρώ για ρούχα. Και παπούτσα. Και τι τα κάνατε. Ό,τι λέω εγώ. Ρούχα και παπούτσα. Σκύλκι τσάσου, Λάσκα. Πρέπει ενοχλείς από μέσα σου. Γι' αυτό σου λέω, άσε με να πάρω την επιχορήγηση. 10.000 είναι αυτά. Έχεις φάει ήδη 114 σαφέτα, είναι αρκετά. Λοιπόν, το ρυθμό μέσα τον αναλάβω εγώ. Θα μου δώσει ένα ποσό. Από την επιχορήγηση. Από την τσέπη σου. Η τσέπη μου είναι άδεια. Έχεις 22.000 στο χρηματοκιβώτιο. Και εσύ που το ξέρει. Ο κωδικός στο χρηματοκιβώτιο είναι μυστικό. Ό,τι πεις. Τις στολές θα τις σχεδιάσω εγώ. Θα πάω στην πρώην εταιρεία μου να μας τις γράψει. Σε 20 μέρες θα είναι έτοιμες. Σκύλκι τσαπλατιά. Πρέπει θες να ταξιδέψεις φορτωτική. Ναι. Καλησπέρα, κυρία Παπαδάτου. Είμαι η Σίλια Καλαφάτη. Το ξέρω, έχω αναγνώριση. Πείτε μου λίγο γρήγορα τι θέλετε. Ξέρετε τι θέλω. Να μιλήσουμε. Και όχι για τις τέντες. Α. Γέλασα πολύ όταν μου μετέφερε η συνεργατηδά μου το τηλεφώνημά σας. Έχετε χιούμορ. Έχω. Χρόνο και διάθεση δεν έχω. Διάθεση το καταλαβαίνω να μην έχετε. Αλλά χρόνο γιατί. Δεν εργάζεστε κάπου αυτό το διάστημα. Γι' αυτό άλλωστε ήθελα να μιλήσουμε για εσάς. Απλά. Ανθρώπινα. Για τη ζωή σας, τα προσωπικά σας. Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. Κάποτε μιλούσατε για τα προσωπικά σας. Και εσείς κάποτε παρουσιάζατε ειδήσεις. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, μίλησα με τον κύριο Μάνο Καψάλη σε άλλη εκπομπή. Ωραία, σας τα είπε ο κύριος Καψάλης, τέλος. Όπως χωρίζουν τόσοι άνθρωποι, χωρίσαμε κι εμείς. Είναι καλό ο κόσμος να ακούσει και τη δική σας εκδοχή. Σε τι θα του κάνει καλό του κόσμου, θα βρει πετρέλαιο στην αυλή του μετά την εκπομπή. Εσείς, γιατί θα θέλατε να μιλήσουμε. Για τίποτα, ούτε καν για τις τέντες τώρα πια, τις άλλαξα. Θα θέλατε μήπως να μιλήσουμε για τα παιδικά σας χρόνια. Έχετε δηλώσει πως μεγαλώσατε με θετούς γονείς. Σωστά. Ναι. Οι πραγματικοί σας γονείς. Δεν τους γνώρισα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είπα εγώ ότι θέλω να μιλήσουμε για τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήσασταν στο ορφανοτροφείο από μωρό. Μπήκατε όταν ήσασταν 7. Και οι θετοί σας γονείς σας πήραν όταν ήσασταν 9 ετών. Σωστά. Λάθος, ήμουν από μωρό. Κυρία Καλαφάτη, δεν θέλω να έρθω στην εκπομπή σας. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Στο εισαγωγή σας στο ορφανοτροφείο της Αγίας Φωτεινής λέει ότι σας δέχτηκαν όταν ήσασταν 7 ετών. Πού ζούσατε πριν. Για θυμηθείτε λίγο καλύτερα. Είστε σίγουροι ότι δεν γνωρίσατε ποτέ τους πραγματικούς σας γονείς. Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο κακή ιδέα να μιλήσουμε μόνο για το χωρισμό σας στην εκπομπή, ε. Θα σας καλέσει η αρχισυντάκτριά μου για να κλείσουμε ραντεβού στο γραφείο. Καλό σας βράδυ. Δεν τη θέλω την καφετέρια απέναντι. Τους έχω φέρει ήδη την αστυνομία και αύριο θα τους φέρω και το υγειονομικό. Ναι, κακό σου συζητάμε τώρα αυτό. Δεν είναι δουλειά μας. Γιατί δεν είναι?
Ήρθανε στη γειτονιά μας. Μας αναστατώνουν, βάζουν δυνατά τη μουσική. Μα και πριν λειτουργούσε η καφετέρια. Με τους άλλους ιδιοκτήτες ήταν αλλιώς, δεν είναι το ίδιο. Τίποτα. Το μαγαζί αυτό θα κλείσει. Τελείωσε. Και θα μαζέψω υπογραφές εγώ μόνος. Πόρτα-πόρτα. Και όποιος δεν θέλει να υπογράψει, ας έρθει να μου πει εμένα, δεν υπογράφω. Εγώ δεν υπογράφω. Δεν θεωρώ ότι ενοχλεί το συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν νομίζω... ενοχλεί εσάς, κύριε μου. Εμείς έχουμε. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν διακόψα κανέναν πριν. Ναι, δεν με ενοχλεί. Δεν είναι δυνατά η μουσική. Δεν την ακούω και μένω και δύο ρόφους κάτω από εσάς. Απορώ εσείς τον τέταρτο πώς την ακούτε. Εμείς έχουμε παιδιά, κύριε Μελίτη. Το ότι έχετε παιδιά δεν σημαίνει ότι ακούτε ήχους που δεν ακούω εγώ. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να υπογράψω για να κλείσει ένα μαγαζί όπου κάποιοι άνθρωποι έχουν επενδύσει τον κόπο τους, τα χρήματά τους, τις ελπίδες τους. Εσύ, φιλαράκι, θα φύγεις για τον Καναδά, γι' αυτό δεν σε νοιάζει. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα φύγω. Η αδικία είναι αδικία. Όσο μακριά και να είμαι, θα ξέρω ότι έχω κάνει κάτι άδικο. Δηλαδή, από ηθικής απόψεως δεν μπορώ να υπογράψω. Καλά, ας μην μιλήσουμε για την ηθική σας καλύτερα. Πάντως, κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις αν δεν υπογράψεις. Εγώ δεν θέλω κάτω από το σπίτι μου να μαζεύετε η Σάρα και η Μάρα. Εσάς με τον τρόπο ζωής που έχετε μπορεί να μην σας ενοχλεί. Εμείς όμως είμαστε οικογενειάρχες. Δεν είμαστε το ίδιο. Θα υπογράψουμε και θα φωνάξουμε και την αστυνομία. Θα τους κλείσουμε να τελειώνουμε. Μάλιστα, για να τελειώσουμε λοιπόν, όπως είπατε κι εσείς, εγώ δεν υπογράφω. Και προτίθεμαι να καταθέσω υπέρ τους και στην αστυνομία και όπου αλλού χρειαστεί. Γιατί θεωρώ ότι τους επιτίθεστε άδικα και εγώ σε αυτή την αδικία είμαι κάθετα αντίθετος. Αυτά. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να φύγω, γιατί είναι και ο τρόπος ζωής μου τέτοιος που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Γεια σας. Συγγνώμη. Κύριε Μελίτη. Μιλήσατε πολύ σωστά στη συνέλευση. Όλοι το ίδιο με εσάς πιστεύουμε. Και γιατί δεν το είπατε? Είναι περίεργοι οι άνθρωποι οικονόμου. Δεν είναι φιλήσυχοι οικογενειάρχες. Έτσι λένε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι υπόκοσμος. Με την καφετέρια τι πρόβλημα έχουν? Αυτός έχει μια εταιρεία που προμηθεύει τέτοια μαγαζιά. Με τυρόπιτες, σάντουιτς κτλ. Τους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους είχε πελάτες. Με τους καινούργιους δεν τα βρήκε και δεν παίρνουν εμπόρευμα από αυτόν. Και γι' αυτό θέλει να τους κλείσει. Okay. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Μην πείτε σας παρακαλώ πολύ ότι σας τα είπα αυτά και να προσέχετε. Για πες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, μαμά. Μπράβο. Και αυτό. Αυτό όχι τόσο. Κι εγώ νομίζω αυτό είναι το χειρότερο. Θα το βγάλω στην άκρη να μας μπερδεύει. Γεια δες εγώ. Μα, έχουμε χωρίσει. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Και δεν ευθύνομαι εγώ αν αδυνατείς να το κατανοήσεις. Μου είπαν ότι σε είδανε. Για αρχικό δεν είμαι αόρατη. Με αυτό το Μάρκο σε είδανε. Με αυτόν ήμουνα, με αυτόν θα με δούνε. Ναι, αλλά εσύ δηλαδή τώρα δεν με αγαπάς. Μινά, σου εξέτασα τα συναισθήματά μου με πάσα ειλικρίνεια. Δεν θα απολογηθώ γι' αυτά και δεν θα τα λογοκρίνω. Η σχέση αυτή πια δεν με εξελίσσει και για μένα θεωρείται ελίξασα. Και για μένα. Είναι πολύ σημαντική. Καλά, πάρε ένα λεξικό και τα ξαναλέμε. Ναι. Κόρη, πώς θα σε φαίνεται τον Κρις να τον γράφει μπροστά στα βιζιά και ούλον τον πίσω να ξόπλατο? Το λήξασα μόνο δεν κατάλαβα. Αλλά κατά τα άλλα εσείς τι καταλάβατε. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Σε αυτό δεν μ' αρέσει το μανίκι. Γιατί δεν βάζεις αυτό το μανίκι εδώ? Θα δεις, Άννα, θα δεις. Εγώ ξέρω τι δεν καταλαβαίνω. Πού το βρήκε αυτό το βλάκα? Όχι. Πώς γίνεται να είναι τόσο γλωσσού και στην έκθεση να γράφει πάντα 11. Θα πάρω τη φιλόλογο της τηλέφωνο. Αν συνεχίσεις να πέφτεις έτσι, θα κάνεις ζημιά στον πάγο. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, με συγκινείς. Μόνο σαφέτας θα το λέγει αυτό. Όντως. Συγγνώμη. Περίμενε. Δώσ' μου το κινητό σου. Γιατί? Θα πάρεις την Παγκόσμια Ομοσπονδία να με αποκλείσει από όλα τα γήπεδα? Ξαναρίξε, θέλω να σου δείξω κάτι. Έλα να δεις. Κοίτα. Είναι αλλού το χέρι σου, αλλού το πόδι σου, αλλού η πέτρα. Ενώ πρέπει να είσαι όλος μια ευθεία. Να σου δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι η πέτρα. Το χέρι σου τεντωμένο. Το πόδι ακριβώς πίσω από την πέτρα και γύρισέ το λίγο. Φέρνεις το πόδι σου πίσω. Γυρίζεις τα δάχτυλά σου προς τα μέσα.
Και τώρα πίεση τη λεκάνη προς τα κάτω. Μου την πέφτει. Όχι. Α, το κατάλαβα πως δεν, αλλά είπα να ρωτήσω, μπάσκε. Μπορείς να μείνεις σε αυτή τη στάση. Για πάντα. Για λίγο. Και να θέλω να αλλάξω, δεν μπορώ. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να είμαι σοβαρός. Πώς είμαι. Όμορφος. Μία ευθεία. Ευχαριστώ. Να καλά. Δεν χρειαζόταν να μου ζητήσει συγγνώμη που ήσουν απότομη μαζί μου. Δεν πήρα ποτέ κάτι στα σοβαρά. Έβλεπα πάντα πίσω από το σκληρό πρόσωπο που έβγαζε στους άλλους. Έβλεπα την αλήθεια, την ευαισθησία, τη μοναξιά σου. Και τα έχω ερωτευτεί όλα αυτά. Αφού είδες τη μοναξιά μου, θέλω και να τη σεβαστείς. Αυτό θέλω. Θέλω να είμαι μόνη μου και να ρίχνω πέτρες στον πάγο. Τίποτα άλλο. Το Twitter είναι η πιο μεγάλη ανακάλυψη του ανθρώπου. Ρωτάς την Κατερίνα Καινούριου τι παπούτσια φορεί και σου το λέει. Πώς ξέρει το Twitter τι παπούτσια φοράει η Κατερίνα Καινούριου και τι το λέει. Η Κατερίνα Καινούριου τι το λέει. Λέει η Κατερίνα Καινούριου στη Στάλλο τι παπούτσια φοράει, γιατί. Γιατί ρώτησε. Το Twitter. Η Στάλλο. Η Στάλλο ρώτησε το Twitter ή την Κατερίνα Καινούριου. Ετοιμές. Η Φίβη. Η Φίβη έμεινε μέχρι αργά χθες το βράδυ και είχε και ένα σημαντικό ραντεβού σήμερα. Δεν θα αργήσει, μόλις τελειώσει θα έρθει. Μάλιστα. Και αφού ακούσαμε αυτή την πολύ ωραία δικαιολογία, πάμε μέσα να ξεκινήσουμε. Μην το κάνεις αυτό, κάνεις ρητίδες έτσι. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου να μας αφήσουν μόνες για να αισθάνεστε άνετα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ δεν χαίρομαι, κυρία Καλαθάτη. Εκβιάστηκα για να είμαι εδώ. Θα πούμε τόσα ψέματα στον αέρα. Τουλάχιστον τώρα, εδώ που δεν μας γράφουν οι κάμερες, ας πούμε την αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ που το εκλάβατε έτσι. Κι εγώ θυμώσα βέβαια, δεν σας κρύβω, γιατί είδα από εσάς μια στάση πολύ αδιάλακτη. Να ξέρετε πάντως πως ακόμα και αν μερικές φορές στη δουλειά ξεπερνάω κάποια όρια, η πρόθεσή μου δεν είναι ποτέ αρνητική. Δεν με ενδιαφέρει η πρόθεσή σας και ούτε ήρθα εδώ να μιλήσουμε για όρια. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για τα όρια. Για μένα τα ξεπεράσατε κατά πολύ όταν με πήρατε τηλέφωνο για να με εκβιάσετε. Είμαστε ήδη πέρα από τα όρια. Νομίζω ότι το έχετε πάρει πολύ βαριά. Έτσι είμαι εγώ, έτσι τα παίρνω, βαριά. Αφού θέλετε να μου κάνετε αφιέρωμα για να με μάθετε καλύτερα, μάθετε κι αυτό. Τέλος πάντων, τώρα για να τελειώνουμε. Θα έρθω στην εκπομπή σας. Θα κάνω τη χαρούμενη, θα μιλήσουμε για το Μάνο και τέλος. Δεν θέλω καμία αναφορά στην παιδική μου ηλικία και στους γονείς μου. Σας το υπόσχομαι. Γεια σας. Συγγνώμη. Έχει συμβεί κάτι. Λέγομαι Χρήστος Μελίτης. Μένω στην απέναντι πολυκατοικία. Ναι, ερευνούμε μια καταγγελία. Η διατάραξη κοινής ησυχίας. Καταλάβατε, κύριε Χρήστο. Παιδευόμαστε. Μπορώ να μάθω ποιος την έκανε. Όχι, κυρία. Δεν επιτρέπεται να σας πω. Μάλιστα. Πάντως, αν ήταν ο κύριος ή η κυρία οικονόμου. Μένουν εκεί πάνω, στον τέταρτο. Όπως καταλαβαίνετε, τόσο ψηλά δύσκολα διαταράσετε η ησυχία τους. Μάλλον αυτοί διαταράσουν την ησυχία των άλλων. Καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου. Και εγώ γι' αυτό μίλησα. Επειδή σέβομαι τη δουλειά σας και πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάνετε το χρόνο σας άδικα. Το βλέπετε και μόνοι σας. 10 άνθρωποι είναι. Πόση φασαρία να κάνω. Ευχαριστώ. Νένα, καλησπέρα, η Νίκη είμαι. Χάθηκα, ναι, το ξέρω. Είναι μια χαρά. Ξέρεις, θα ήθελα να συναντηθούμε. Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια, την Τετάρτη. Αγάπη μου, πόσο μου λείψες, να ξέρεις. Για να είσαι εδώ. Ωπα, Θεέ μου, μεγάλωσες, ε. Πόσα χρόνια πέρασαν, 5, 6. Από τότε που φύγα από την εταιρεία, 7. 7. Είχες φύγει τότε για την κορούλα σου. Για το γιο μου. Α, ναι, για το γιο σου που δεν έβλεπε. Πώς είναι τώρα, βλέπει. Βλέπει. Αυτό
Ήταν υπέροχο. Έγινε καλά δηλαδή το παιδάκι. Πόσο χαίρομαι. Ζιζέλ! Ζιζέλ, τι λέω εγώ. Το κανονικό της όνομα είναι Τσίου, Τσίου. Ζίου, Ζίτσου. Κάπως έτσι. Ζιζέλ, πάρε αυτό και φέρε μας κρασί. Το σαλόνι είναι έτοιμο. Μάλιστα, κυρία. Ωραία. Το κρασί και φύγε. Θεέ μου, 2 ώρες πήγα στο γραφείο μόνο σήμερα και είχε τόση ένταση. Τι τυχερή εσύ που δεν δουλεύεις. Όταν επιστρέφω από το γραφείο, το μόνο που θέλω, το μόνο, είναι να ακούσω λίγη κλασική μουσική, να χαλαρώσω, τίποτα άλλο. Ούτε επισκέψεις μπορώ, ούτε φίλους, ούτε τίποτα. Έχω μια υπέροχη συλλογή με σπάνιες ηχογραφίες κλασικής μουσικής. Ξέρεις ότι εγώ από μικρή είχα μόνο τέτοια ακούσματα. Ναι, θυμάμαι. Με τον άντρα σου όλα καλά. Πολύ καλά. Χωρίσαμε. Εσύ? Με τον άντρα μου όλα καλά. Με τον κόμενό μου ακόμα καλύτερα. Αχ, με ζάλισε το κρασί. Ή μάλλον η χαρά που σε ξαναβλέπω. Πολύ χάρηκα που με πήρες. Γιατί να σου πω κάτι. Όλα όσα έχω πετύχει εγώ σε αυτή τη δουλειά, και πίστεψε με, έχω πετύχει πάρα πολλά, τα έχω κάνει χωρίς να με βοηθήσει κανείς. Γι' αυτό και θέλω να σε βοηθήσω τώρα που είσαι έτσι στην κατάσταση που είσαι. Γιατί ήσουν καλή, Νίκη, και ίσως να έχεις καταφέρει κι εσύ κάποια πράγματα αν δεν έφευγες για να φροντίσεις την κόρη σου. Το γιο μου. Ναι, το γιο σου βέβαια. Δυστυχώς όμως οι ευκαιρίες χάνονται, έτσι δεν είναι? Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να ξέρεις πως αν δεν ήσουν εσύ να με στηρίξεις, δεν θα ήμουν εγώ εδώ τώρα. Θα με είχαν διώξει. Μια χαρά θα τα καταφέρνες. Ξέρω τι σου λέω. Και ξέρω πως όσο και να προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω να σε φτάσω. Ήσουν η καλύτερη διευθύντρια που είχαμε ποτέ. Μακάρι να μπορέσω κάποτε να στο ξεπληρώσω. Να μην αλλάξει ποτέ. Να μην αφήσει την εξουσία και τις ευθύνες να σε παρασύρουν και χάσει τον εαυτό σου. Ο γιος είναι πολύ τυχερός που σε έχει. Εμένα μου αρέσουν οι ρεαλιστές άνθρωποι που έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ήρθες εσύ, έτσι. Θα μου ζητήσεις κάτι. Το έχω. Θα το δώσω, δεν το έχω. Οκ, δεν πειράζει, πάλι φίλες θα είμαστε. Αλλά να έχουμε να κάνουμε με χειροπιαστά πράγματα. Έχω βαρεθεί να ακούω τρελές ιδέες, οράματα, όνειρα. Όνειρα βλέπουν μόνο οι κοιμισμένοι, όχι οι ξύπνοι. Λοιπόν, πώς μπορώ να βοηθήσω εσένα? Εγώ μαζί με άλλες 3 γυναίκες μαθαίνουμε τώρα και κέρλινγκ για να κατέβουμε στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε στολές. Θα μας τις φτιάξεις? Ορίστε. Δικά μου τα σχέδια. Χειροπιαστά πράγματα. Αυτό έτσι θα πετάει. Όχι, θα πάει και πιο ψηλά, στα 8.000 πόδια. Θα κατέβει, μωρέ, λούλα μου. Μαλλί είναι, θα κατέβει. Άντε πήγαινε τώρα, πρέπει να κλείσω. Ήρθε και το παιδί. Πόπο, καλέ, πώς μεγάλωσε αυτό. Μεγάλωσε αυτό, μεγάλωσαν και τα βάσανα. Τι με θες? Να σου δείξω κάτι. Έλα, πάμε έξω. Προσέξεις πολύ όμως, ε! Και δεν θα τρέχεις. Για μένα είναι. Για ποιον, για μένα, που δεν ξέρω ούτε ποδήλατο. Να προσέξεις όμως, σε παρακαλώ πολύ, αγάπη μου, ε! Τους ανθρώπους, τους δρόμους, τα πάντα. Σε παρακαλώ πολύ. Πονάς? Όχι, αντέχω. Λοιπόν, να κάνω μια βόλτα. Δικός είναι. Να κάνεις όσες βόλτες θες. Είμαστε μαζί και σήμερα για να σας κρατήσουμε όμορφη παρέα και έχουμε μια καταπληκτική καλεσμένη απόψε.
Είμαι χαρούμενη, γιατί κοντά μας είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα που το τελευταίο διάστημα απασχόλησε τα μέσα με το χωρισμό της και σήμερα θέλησε να σπάσει τη σιωπή της εδώ, στην εκπομπή μας. Ας υποδεχθούμε την υπέροχη Φίβη Παπαδάτου. Καλώς την! Καλώς την, καλώς την! Καλώς ήρθες! Μα πόσο κούκλα είσαι, βρε Φίβη! Και πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ! Κι εγώ! Έλα, έλα να καθίσουμε! Ξέρεις κάτι, ήθελα πολύ να συναντηθούμε. Γιατί πάντα εκτιμούσαμε η μία την άλλη, τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Αλλά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Ναι. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Είναι όλα απογοητευτικά. Ζήτησα πρωτοτυπία, τολμηρότητα, φαντασία. Εσείς τι μου φέρατε? Σκουπίδια! Βαριέμαι ακόμα και να τα δω, πετάχτε τα. Δεν έχω να δείξουμε τίποτα στους ξένους αύριο. Καταλαβαίνετε ότι πάμε για κλείσιμο, έτσι. Εγώ δεν θα χάσω τη δουλειά μου επειδή εσείς είστε ανίκανοι. Λοιπόν, γυρίστε τώρα όλοι στα γραφεία σας. Δεν θα πάει κανείς σπίτι του απόψε. Αύριο το πρωί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την παρουσίαση και εγώ αυτά τα έσχη δεν τα δείχνω. Τι θες? Σας πήρε μία Νίκη Αγγελίδου δύο φορές. Της εξήγησε ότι δεν απαντάτε στο κινητό όταν είστε σε σύσκεψη. Είπε θα ξαναπάρει. Καλά. Φύγε. Αν ξαναπάρει. Αχ, να μην το απαντήσεις. Ένας χωρισμός είναι πάντοτε επώδυνος. Αλλά είναι μέσα στη ζωή. Είναι κάτι που καλείσαι να το αντιμετωπίσεις. Αισθάνεσαι δυνατή τώρα? Όχι. Και πριν αισθανόμουν δυνατή. Απλώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο. Κι εγώ χρειάζομαι λίγο χρόνο τώρα. Αυτός ο χρόνος πάντα είναι πιεστικός. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά, πολλά, πολλά να πούμε. Εδώ, παρά με τη Φίβη. Όσο είσαι μαζί μας, μικρή, δεν έχει να απολυθείς τίποτα. Είχες κρατήσει καλά αισθήματα για το Μάνο. Γιατί όχι. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Γενικά, πάντως, έχεις μοιραστεί τις προσωπικές σου στιγμές με τον κόσμο. Δεν έχεις κρυφτεί. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις προέβαλες τη σχέση σου. Ναι. Δηλαδή, ίσως... Τέλος πάντων. Ωστόσο, γιατί αλλού θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρουμε τα πάντα για σένα. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, πώς ήσουν σαν παιδί. Ξέρουμε ότι είσαι θετημένη. Το έχεις δηλώσει. Και ότι οι θετοί γονείς σου δεν ζουν. Σωστά? Ναι. Η θετή σου μητέρα ήταν Αγγλίδα? Ο πατέρας της, ο θετός παππούς μου, ήταν Σκοτσέζος. Α, μισή Σκοτσέζα, μισή Ελληνίδα, ε. Ναι. Πολύ ωραία. Οι πραγματικοί σου γονείς, έζησες μαζί τους τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Είχες μια όμορφη παιδική ηλικία? Ναι. Είχες άλλα αδέλφια? Όχι. Μοναχοκόρη. Θα πρέπει να σε αγαπούσαν πάρα πολύ. Ναι. Τι έγινε και αναγκάστηκαν να σε δώσουν? Θες να μας πεις? Τι συνέβη, παιδί? Εμείς συναντήσαμε τη μητέρα σου. Ο πατέρας σου, όπως σίγουρα ξέρεις, δεν ζει. Και προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε.
Δεν είναι και πολύ εύκολο, βέβαια, εκεί που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο θα λύσει πολλές απορίες. Πάμε να το δούμε. Με την πρώτη ματιά, έβλεπες ότι ο Αχιλλέας Καρπαθάκης είναι ένας γοητευτικός άνθρωπος. Αν τον κοιτούσες λίγο πιο προσεκτικά, φαινόταν κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό. Η καθαρότητα του χαρακτήρα και η καλοσύνη του. Δυστυχώς όμως, καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που βλέπουμε και πέφτουμε θύματα αυτού που δεν βλέπουμε. Γιατί η κακία, σε αντίθεση με την καλοσύνη, ξέρει να κρύβεται. Γι' αυτό την καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη.